Έτσι, γιατί ακούστηκε λίγο θαλασσίτσα από κάτω και είπα να βάλω το φίλο μου εδώ πέρα το λιβάνι. Πώ. Ε! Να πώ. Τι με κοιτάνε όλοι, παιδιά! Εντάξει, φτάνει που από κατά. Πει. Μαύρα, έλα να πει γεια σου ανθρώπου. Σε περιμένουν τόση ώρα να λύσει κάποιο πρόβλημα. Γιατί εδώ η μάνα σου είναι άχρηστη. Εδώ. Η μαύρα στο κόντρο. Α, έφαγε. Κοίτα εδώ μούτρα. Χριστό και Παναγία, παιδί μου, δεν σε χτενίζω και πολύ, αλλά πρέπει να είμαστε κάπω ασορτοί. Μανακόρη. Τι κάνετε, παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού, είναι η μαύρα Σολομού αυτή. Εδώ στο podcast <laughs> σήμερα. Ντάλα Μάης, πια επίσημα. Είμαστε εδώ πέρα, καλοκαιράκι και καταχνιά. Να σα λύσουμε όλα σα τα προβλήματα. παιδί <laughs> μου, κάνε ένα γούφ εδώ, δεν γαβγίζει. Έχω και το σκυλί που δεν γαβγίζει, το πιστεύετε. Ξέρετε πότε γαβγίζει μαύρα, όταν βλέπει άλλο σκυλί. Αλλά όχι για να τα. γιατί δεν θέλει. Γαβγίζει τύπο που κλαίει. Θέλω να παίξω, θέλω να παίξω, θέλω να παίξω. Έτσι κι εγώ. Κλαίω. Κλαίω όπω τα χώρια τα βλέπω, άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω. Παιδιά, τι ωραία που περνάμε εδώ στην εξοχή. Θέλω να σα πω, εγώ κάθε φορά θα το λέω, θα γίνω πια η γραφική. Θα νομίζουμε πια ότι είμαι και τίποτα σημαντικό. Πόσο χαίρομαι που μου μιλάτε στο δρόμο και μου μιλάνε πια και γυναίκε. έτσι κοντά στην ηλικία μου, σαν να είμαι η Δήμων. Πραγματικά, και όχι μόνο κοριτσάκια που το καταλαβαίνω και τα κορίτσια σε όλη αυτή τη ζούρλα που περνάνε και εκεί πέρα γύρω στα 20-25 και τα λοιπά που τρελαίνονται με όλα αυτά και ταυτίζονται. Και πολύ χαίρομαι που ταυτίζονται μαζί μου 25 χρόνια, γιατί και εγώ τι είμαι, ένα κορίτσι στην εφηβεία. Αλλά και η μεγαλύτερη σε ηλικία, η δική μου ηλικία δηλαδή, που με ακούει και χαίρεται και πραγματικά με ακούει σαν να έχω μια γνώση η οποία δεν έχουν. Ή με ακούει σαν φίλοι του. Και πάντα λέω σε όλου στον δρόμο, παιδιά, ούτε εγώ μπορώ να τα κάνω αυτά που λέω. Να ένα μεγάλο μυστικό. Τα κάνω λίγο. Έχω εκπαιδευτεί πια. Κάθομαι εγώ και λέω τι λε, ξαναβλέπω τα podcast μου. Και λέω ορίστε τι είπε η κοπέλα, η ξαδέρφη. Πού πήγε καλέ, ξεκινάω δυναμικά. Πού πήγε καλέ, για να δούμε πού πήγε ο κύριο. Μαρία oh, μου, καλησπέρα. Αρχικά θα ήθελα να μην αναφέρω το όνομα για προσωπικού λόγου. Τέλο πάντων, να το πάρουμε από την αρχή. με 20 χρονών. Και π, 20 χρονών. και πριν λίγο καιρό είχα την πρώτη μου σεξουαλική περίπου επαφή. Είμαι φοιτήτρια. Μέχρι στιγμή δεν είχα βρει κάποιον ο οποίο να με τραβάει τόσο πολύ ώστε να έχω κάνει σεξ μαζί του. Πολύ καλά έκανε. Χωρί να το σκεφτώ δεύτερη φορά. Το κακό όμω είναι πω ο συγκεκριμένο άνθρωπο ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είναι μαλάκα. Φαινόταν. Ε, και εσύ που πα. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει όταν μια μέρα πήγα στο μαγαζί του για φαγητό. Μπήκε μέσα, τον είδα και μου κόπηκαν τα πόδια. Κούκλο. Να σημειωθεί βέβαια ότι με μόνο ερωτικά. Αυτό είναι 21. Μετά από λίγο να είχα φύγει από το μαγαζί, τον βρίσκω στο Instagram και μέσα σε μια εβδομάδα του στέλνω. Τέλο πάντων, κανονίσαμε να βρεθούμε και τα σχετικά. Εγώ χώθηκα κανονικότατα. Ήξερα όμω ότι ο συγκεκριμένο ήταν τη μια βραδιά. Έρχεται λοιπόν μια μέρα σπίτι μου, χωρί καν να με γνωρίζει, και το πράγμα πήγε κατευθείαν στο σεξ. Εγώ το περίμενα και ήξερα πω αυτό ήθελα από εκείνον. Όλα καλά μέχρι εδώ. Το κακό ήρθε όταν πήγε να ξεκινήσει το σεξ. Είχε μπει λίγο. Εγώ το ξεκαθάρισα πω δεν πρόκειται χωρί προφλακτικό, εννοείται. Το είχε μπει λίγο όμω, τι λέει. Και αυτό Μαρία μου λέει: Πάω να πάρω και έρχομαι σε 10 λεπτά. <σοπίλει> δεν ήρθε ποτέ. Εγώ δεν μπορώ Θα πάρω τα βουνά Ανοίξτε το μπαλκόνι να πετάξω Παιδιά δεν ήρθε ποτέ πήγε να πάρει πλούφλη ε, ε, Δεν μπορώ να αρθρώσω συγγνώμη να τελειώσω το γράμμα Μου στέλνει μετά από λίγο και λέει Ότι κάτι του έτυχε Α, και Γίνεται όλο και καλύτερο κορίτσι μου το γράμμα σου Όλα πήγαιναν τέλεια Φαινόταν ότι ήθελε. Γιατί να το κάνει αυτό τόσο μαλάκα. Εγώ τώρα τι να κάνω, να προσπαθήσω μήπω και γίνει ξανά κάτι. Ο συγκεκριμένο από ό,τι έχω καταλάβει, τον φτύνει στο σοκολάι και εγώ δεν τον έφτιασα καθόλου. Αχ, θα δαγκώσω τα μικρόφωνα. Α! Επίση να σημειωθεί πω τρει μέρε αφού έγιναν όλα αυτά, με χαιρέτησε στο δρόμο. Τι γίνεται, εγώ <laughs> Αχ, θα κατουριθώ. Με αποτέλεσμα, εγώ τώρα να συνεχίσω να έχω ελπίδε. Αυτό ήξερε ότι ήταν η πρώτη μου φορά και στην ουσία μου την κατέστρεψε. Περίμενα μαλακή από αυτό αλλά Αχ, παιδιά, δεν αντέχω. Αλλά όχι κάτι τόσο χοντρό. Τον θέλω ακόμα όμω. Θέλω να τον αρπάξω να τον φιλήσω. Μαρία, σώζε, έχω φάει με μαλάκα από το πουθενά. Φυλάκια πολλά. Εγώ, ένα το γράμμα πρέπει εδώ το κορνιδάρι μου αυτό δίπλα στο όσα ξέρει η Μαρία. Κορίτσι μου, όχι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, δεν μου έχει ξανατύχει. Γκόστινγκ τα ξέρουμε αυτά τώρα πια τα αναλύσαμε, αλλά αυτό, ε, κοίτα δω τι παθαίνω. Εσύ γιατί ήθελε να κάνει σεξ με αυτό το μαλάκα και να είναι και η πρώτη σου φορά, αυτή είναι μία μου ερώτηση. Γιατί δεν περίμενε να γνωρίσει έναν άνθρωπο, α πούμε, από τη στιγμή που μέχρι στιγμή από ότι δεν βιάζει 20 χρονών και σε πολύ κούλμα cool αυτό το γεγονό ότι δεν έχει κάνει σεξ. Όταν θα σου ο άνθρωπο ο κατάλληλο που θα σε φτιάξει, που θα σε αρέσει, δεν εννοώ ότι θα είναι που θα περάσει τη μισή σου ζωή, ούτε ότι θα είναι ο απίστευτο μαλάκα, δεν ξέρει ποτέ. Εδώ όμω πήγε με πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Λε με αυτόν, θέλω να χάσω την παρθενιά μου. Αυτό θέλω να είναι ο μου. Γιατί, Γιατί είναι θεογκόμενο, α πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα σε πείραζε αυτό ο άνθρωπο, α πούμε, να κάνατε σεξ, να τελείωνε όλη αυτή η ιστορία, να, 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 να. Και να εξαφανιζόταν έτσι απλά. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι πήγε στραβά, αλλά θα σου πω το εξή. Εγώ ήξερα μέχρι πρώτη ότι του γνωρίζει έναν άνθρωπο, μαλάκα ξεμαλάκα, εγκόμενο ξεγκόμενο, ωραίο ξεωρό, οτιδήποτε, με το που πέφτει το κρεβάτι με αυτόν τον άνθρωπο, θα κάνει ένα σεξ. Από τη στιγμή που όλο αυτό είναι. Τι που πάμε, σε θέλω, σε κάνω, σε ράνω. Το σεξ θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει καθόλου. Γιατί μου έχει τύχει τώρα τελευταία και εμένα να μην γίνεται το σεξ. Τι αστείο που είναι αυτό. Και αυτό είναι μια καινούργια πανδημία που σουτάζουνε. Το ξέρει εσύ αυτό, ακόμη καλύτερα. Αχ, θα σα τα πω, τόσα έχει πάει η Μαρία. Λε, λογάκια! Και θα γίνει τη κακομίρα και δεν αντέχω και δεν μπορώ. Και ξαφανίζονται πριν. Γιατί? Γιατί δεν όντω δεν μπορούν. Είναι οι άνθρωποι. Βάλε στο μυαλό σου λίγο και αυτό, γιατί εγώ το έχω διασταυρώσει κανένα δύο φορέ τώρα. Ότι ταλαιπωρούν, είναι λίγο. Δεν, δεν, δεν τους του βγαίνει, δεν ξέρουν πώ. Εσύ όμω εδώ πέρα λε ότι είχε ξεκινήσει κανονικά το πράγμα. Θα σου πω κάτι. Εμένα αυτό μου φαίνεται τόσο μαλάκα που να βαρέθηκε να πάει μέχρι το περίπτωτο γιατί ήταν μακριά. Α, αποκλείεται να του είχε κάτι και να σηκώθηκε και να φύγε. Γιατί αν του είχε κάτι, καταρχήν θα το ακύρωνε. Ποιο δεν ακυρώνει μπροστά στο σεξ. Αφενό και αφετέρου, την επόμενη μέρα θα σε έπαιρνε τηλέφωνο και θα σου έλεγε χίλια συγγνώμη. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Σε παρακαλώ, θέλω να σε ξαναδώ. Ε, δεν έχει ξαναγίνει. Θα έλεγε κάτι. Ο άνθρωπο μετά από τρει μέρε σου έκανε στο δρόμο. Τι σημαίνει αυτό, Δεν θέλει. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ότι τον θέλει εσύ, εγώ το ακούω βαρισέ. Και εγώ θέλω κάποιου. Γιατί δεν γίνεται. Και εγώ τον Ντομ Χάρντι θέλω. Αλλά είναι παντρεμένο με κάτι παιδιά και σκυλιά στο Λονδίνο. Κατάλαβε τι εννοώ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εγώ από αυτό που διαβάζω ότι δεν ήθελα, άλλαξα γνώμη. Κάτι δεν του κάτσε. Επίση, ο άνθρωπο ο οποίο δεν σε ξέρει και έρχεται για γνώμη night stand χωρί προφυλακτικό. Τι είναι, καλέ, μου σώθηκε κιόλα από τίποτα. Πήγαινε κοιτάξου τη κι αλλιώ γιατί μου λε εδώ πέρα κάτι λιγάκι έγινε. Πήγε να γίνει κάτι. Δηλαδή, θέλω να σε ενημερώσω ότι ό,τι μπορεί να γίνει με το λίγο μπορεί να γίνει και με το κανονικό. Δεν ήθελε. Κάτι δεν του άρεσε, αγάπη μου. Και δεν το λέω ότι κάτι έκανε εσύ. Κάτι δεν του κόλλησε. Το μετάνιωσε. Ένα γκόμενο τέτοιου τύπου μου που τον εξηγεί, μαλάκα, γκομενιάρη, αυτό, ωραίο και τα λοιπά, σεξ. Δεν θα έλεγε όχι, καλέ. Ποτέ. Αφού ήρθε. Όχι, δεν θα ξανασχοληθεί. εδώ που με ρωτάς δεν θα ασχοληθεί, κορίτσι μου καλό. Βάρα το κεφάλι στον τοίχο. Βάρα το κεφάλι στον τοίχο. Αυτό είναι ο λόγο που αυτοί οι μαλάκε παίρνουν θάρρο. Και λένε, λέω, εντάξει. Πάμε, ξέρω εγώ, και θα δούμε. Εδώ θα τη φτύσω μετά, θα ξαφανιστώ, ή δεν θα. Είσαι καλά. Θα κυνηγήσει εσύ αυτό το βλάκα. Προχωρείτε περί. Ε, αχ, γιατί δεν μου τυχαίνουν εμένα. Αν μου τυχαίνουν τελικά για μένα κάτι τέτοιο. Όχι, δεν έχει φύγει κανεί για προσοχή. Ε, δεν θα τον αρπάξει να τον φιλήσει, κορίτσι μου. Καλό, θα αρπάξει να φιλήξει στον παραδίπλα. Δεν με διαφέρει καθόλου. Αλήθεια, όχι, όχι. Δηλαδή, μη δώσει τέτοια ικανοποίηση και δεν είναι θέμα εγωισμού. Είναι θέμα πια ότι παίρνουν και αυτοί ένα θάρρο, α πούμε, και θεωρούν ότι αυτά έτσι γίνεται. Και θα πάνε στην επόμενη να κάνουν τα ίδια. Όχι, μιλάμε για μόνο φτύσιμο. Όχι να σε στον δρόμο και να του κάνει γιατί γίνεται, Γιώργο μου, Κώστα μου. Φρέτε να Αλήθεια έκανε αυτό το πράγμα. Μαλάκα, εγώ θα τον έβγαζα δε φυρμάνι. Ότι δεν μπόρεσε ο κύριος. Και δεν ξέρω τι θα κάνω πραγματικά από τα νεύρα μου. Νεύρα, 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 νεύρα. Αλλά με αυτού του ανθρώπου εγώ δεν μπορώ να θυμώσω. Δηλαδή, αν κάποιο μου τάξει ε, λαγό και πετραχίλια και εξαφανιστεί, δεν μπορώ να θυμώσω. Γιατί το καταλάβω ότι ο άνθρωπο δεν είναι καλά. Έχει κάποιο πρόβλημα. Ανατομικό, εγκεφαλικό. Κάποιο πρόβλημα, εν περιπτώσει. Δεν είναι σίγουρο ότι το αρέσουν γυναίκε. <laughs> Πολλά έχω σκεφτεί κι εγώ. Μην ανησυχεί. Όχι, δεν ασχολείται και δεν μπορεί να κάτσει να, 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 τον κλάψει, γιατί είναι μόνο στο μυαλό σου. Είναι όπω εγώ, α τώρα μπορώ να λέω και θα πάω στο Λονδίνο και θα γνωρίσω τον Χάρτη και θα χωρίσει. Μιλάμε για 12 χρονών. Αυτή η αντιστοιχεία μπορώ να σου πω. Αδιανόητο. Θα βρει έναν άλλο κοριτσάκι μου. Είναι δυνατόν 20 χρονών τώρα να ασχολούμαστε με το μαλάκα που πήγε να πάρει προφυλακτικά και έφυγε. Πω, πω Χριστέ μου. Εδώ είναι μόνο για γέλια. Να το λε με τι φίλε σου και να γελάτε. Όχι να το έχει να το. Είναι μαλακία γιατί ήταν η πρώτη σου φορά. Θα γίνει καλύτερα, μην ανησυχεί. Η πρώτη, πρώτη είναι διαδικαστική η πρώτη φορά. Δεν, δεν θα καταλάβει και τίποτα. Δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Θα πονά, χάλια θα είναι. Άστα. Προχωράω. Τι γίνεται, ε? είναι κάτι. Γεια σου Μαρία, είμαι μια κοπέλα 17. Έχω ξετρελαθεί με τα πόδικα σου. βρήκα στο Spotify, το έχω κάψει. Θα λε πολύ ωραία, γι' αυτό αποφάσισα να σου στείλω και εγώ το δικό μου story και που λες Είμαι 17 χρονών, δίνω πανελληνίε και φέτο για κάποιο μαγικό λόγο μου έχουν τύχει τα πιο κουλά πράγματα. Από πού να ξεκινήσω. Αρχικά εδώ και περίπου ένα χρόνο αποφάσισα να μην κρύβω μάλλον και να κάνω καμάτου στους φίλου μου. Α, δεν είναι ότι το κράταγα μυστικό, αλλά δεν ήμουν κι εγώ σίγουρη και δεν ήθελα να μοιραστώ κάτι και μετά να το πάρω πίσω. Τελικά πολλοί φίλοι μου σταμάτησαν να μου μιλάνε γι' αυτό. Αλήθεια, πού ζει. Αλήθεια. Όπω και να έχει, για να μην το βολιολογώ, το καλοκαίρι ήρθα να μιλάω με μια κοπέλα και μου άρεσε πάρα πολύ. Κάναμε κάτι, μπήκαμε σε σχέση και ήμουν πιο ερωτημένη και χαρούμενη από ποτέ. Κανεί δεν με είχε κάνει να νιώσω έτσι. Πέρα από το ερωτικό κομμάτι, με βοηθούσε και με διάφορα δικά μου ζητήματα. Γενικά όλα πήγαιναν ρολόι με εκείνη. Όμω η σχέση μου με τη μαμά μου άρχισε να καταστρέφεται. Ήμασταν πάντα κοντά και τη έλεγα τα πάντα. Άρχισαν να τη λέω ψέματα. Κάτι που δεν έκανα ποτέ για να μπορώ να βιώνω με την κοπέλα μου. Δεν τη είχα κάνει καμά γιατί παρότι ήξερα πω θα το έπαιρνε καλά, φοβόμουν γιατί η κοπέλα μου μου έλεγε να μην το κάνω και πω θα ήταν εμπόδιο στη σχέση. Μας. Έγιναν πολλά και μετά από λίγου μήνε με απάτησε με την κοπέλα που μου έλεγε να μην ανησυχώ. Με χώρισε λέγοντα πω δεν θέλει σχέση και καταπιέζεται. Κάνοντα με να νιώθω λε και έκανα εγώ κάτι. Και ενώ μετά από λίγου μήνε μου εκμυστηρεύτηκε πω με χώρισε επειδή με απάτησε όσο ήμασταν μαζί και ένιωθε άσχημα. Με απάτησε όσο εγώ ήμουν έξω στο μαγαζί και αυτέ μέσα στην τουαλέτα. Πε μου, είναι δυνατόν. Ναι, θα σου πω. Πληγώθηκα περισσότερο από ποτέ. Μετά από κάποιου μήνε ξανακάναμε κάτι και μετά μου είπε πω ήταν ένα τελευταίο φιλί. Τότε είναι που δεν άντεξα και σταμάτησα να τη μιλάω. Γνώρισα μια υπέροχη κοπέλα με την οποία έχουμε και κοινά και περνάμε τέλεια και με κάνει να νιώθω μόνο θετικά συναισθήματα. Θέλω να τη βλέπω συνέχεια και νιώθω ερωτευμένη. Από όταν το έμαθε αυτό η πρώην μου, όλο κάνει πράγματα για να μου τραβήξει το ενδιαφέρον και να μου χαλάσει αυτό που έχω με την κοπέλα. Ενώ βλέπω ότι μου έχει αφήσει μερικά τραυματάκια, εμπιστοσύνη και άλλα θέματα καθώ ήταν πολύ ζηλιάρα και παρανοϊκή. Κάθε φορά που τη σνομπάρω μετά από λίγε εβδομάδε, Θέλω να τις ξαναμιλάω. Ενώ πραγματικά είμαι ερωτευμένη με την καινούργια κοπέλα, πιστεύει πω είναι λογικό μετά από όλα αυτά που μου έχουν κάνει να θέλω να τις μιλάω, ή απλά είμαι χαζή και μαζόχα. Εύχομαι το διαβάσει και τα λοιπά. <σχεδεύτερο> <σχεδεύτερο> λοιπόν, κορίτσι μου, ήρθε και 17. Θέλω να σε ενημερώσω λίγο ότι είναι πάρα πολύ σύνηθε το γεγονό κάποιο να περιμένει έξω από τον μπαρ ή στο μπαρ και να πίνει φινάκι και να μιλάει με την υπόλοιπη παρέα. Και κάποιοι μέσα από την παρέα να το κάνουν στι τουαλέτε. Πολύ συνηθισμένο πράγμα. Επίση, συνηθισμένο είναι ο άλλο να το ψηλιάζεται να μπαίνει στι τουαλέτε και να του και αυτό είναι ωραίο. Πολύ σικάτο και κομψό. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει συμβεί στι καλύτερε οικογένειε. Και να πιαστούν και να του πιάσει. Όλα γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε στι ταινίε. Darling, I'm home. Γύρισε νωρίτερα ο άντρα από τη δουλειά και βρίσκει την με τον ξάδερφο. Τη γυναίκα του. Ε, ε, εντάξει. Ξέρεις, αυτά συμβαίνουν, να μην σου κάνει καμία εντύπωση. Είναι τραγική προδοσία. Δεν το συζητώ. Και δεν είναι η προδοσία, δεν είναι το κέρατο. Είναι ότι ρε μαλάκα μπροστά στα μάτια μου, περίμενε. Δώστε ένα ραντεβού μια άλλη μέρα. Πηγαίνετε και βγείτε οι δυο σα. Πρέπει να είμαι και εγώ μπροστά σε αυτό. Στο είπε κιόλα. Πολύ ωραία σχέση αυτή. Πώ προ τον αυτή δεν έχουμε καταλάβει. Αλλά να σου πω κάτι. Α, είναι κοντά στην ηλικία με σένα, είναι μεγαλύτερη, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο μεγαλύτερη από σένα. Παρ' όλα αυτά, εσύ το έκοψες όλο αυτό. Από ό,τι φαίνεται, η κοπέλα αυτή είναι λε υπερβολικά ζηλιάρα και περίεργη και έτσι και διεκδικητική. Ναι, αλλά πάει και τα κάνει αυτή. Ξέρετε, εγώ έχω καταλήξει, λίγο έχω καταλήξει, όχι πολύ, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζηλεύουν υπερβολικά και σου βάζουν όρια και σου λένε πού πήγε, με ποιον ήσουν, τι έκανε και δεν σηκώσει το τηλέφωνο και γιατί. Το κάνουν αυτό γιατί κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Αν καταλαβαίνει. Γιατί αυτή σε αντίστοιχε περιπτώσει τα κάνει όλα αυτά που φοβάται, μην τι κάνει εσύ. Δεν υπάρχει λόγο να ζηλεύει τόσο, εκτό αν είναι πια ψύχωση. Αν είναι πια αρρώστια ή ζήλια. Το έχει, ρε παιδί μου. Ζηλεύει, έχει κτητικότητα. Και τώρα έχει βρει μια καινούρια κοπέλα πάρα πολύ ωραία και πηγαίνει τα πολλά πολύ καλά. Καλό θα ήταν σε αυτή τη φάση να ρίξει τέτοιο φτύσιμο. Γιατί εσύ είναι λογικό να γυρνά πίσω και να λε πω πω τι να κάνω και με αυτό και. Γιατί άλλοι έφρυξε. Μιλάμε τώρα για τελείω παιδικά πράγματα. Άρα καταλαβαίνω ότι όλοι πρέπει να είστε εκεί μέχρι τα 20, μαξ φαντάζομαι εγώ τώρα. Πρέπει να έφρυξε η άλλη που πήγε με την καινούρια και σου κάνει πήγαινε και πειραγματάκια. Λογικό μου φαίνεται σε αυτή την ηλικία. Εδώ μου φαίνεται λογικό και σε άλλε ηλικίε. Αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό αυτή τη στιγμή. Εσύ λες εσύ είσαι ερωτευμένη με την καινούρια. Θα δούμε τώρα αν είσαι ερωτευμένη. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα αυτό ο έρωτα μπορεί αλλά από έρωτα σε έρωτα, τόσο γρήγορα να περάσει, που συνήθω έτσι γίνεται. Ο έρωτα με έρωτα περνάει. Μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να είναι rebound αυτή η σχεσούλα με την καινούργια κοπέλα. Έτσι το λέμε. Rebound. Δηλαδή, έχει χωρίσει με κάτι που σε έχει πληγώσει πολύ, βρίσκει το επόμενο, πέφτει με τα μούτρα, ερωτεύεσαι τύπου. Δεν είμαστε σίγουροι. Μερικέ φορέ είναι όντω έρωτα, άλλε φορέ είναι τύπου έρωτα. Αλλά είναι rebound. Αυτή θα φύγει σύντομα δηλαδή και η καινούρια. Θα φύγει σύντομα, όχι ότι θα γυρίσει την πρώην, Μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο. Αλλά συνήθω η επόμενη μετά το... Δεν είναι, είναι λιγάκι. Λιγά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου λέγα λιγά, λιγάκι να κρατηθεί και μην τι κουνιέσαι τι άλλε. Γιατί ξέρει τι γίνεται, όλο αυτό το πράγμα και οι ζήλια και τα τσιγκλίσματα δημιουργεί ένα ερωτικό. Και εκεί πέρα που το έχει όλο φτιάξει και είσαι με την καινούργια κοπέλα μια χαρά, υπάρχει αυτό το τσίγκλισμα και αυτό τώρα θα σου δείξω εγώ και θα δει τι θα σου κάνω και θα έρθω να το κάνουμε και θα φύγω και θα σου ξαναμιλήσω. Αρχίζει και φτιάχνεται αυτή η ατμόσφαιρα του πάθου, του υπερβολικού πάθου και τη δημιουργεί εσύ. Χωρί να υπάρχει, αφού είχε φύγει και πήγε αλλού. Άστινε, φτύστινε, πίστεψε με, φτύστινε όμως κανονικά. Δηλαδή, μην μασά στο ότι αυτή τρελάθηκε και τώρα εγώ θα, αυτό και θα τη κουνηθώ λίγο. Μην κάνει τέτοια. Να μου πει το και 17, τι να μην κάνει τέτοια. Μόνο τέτοια κάνουμε στα 17. Σε καταλαβαίνω και από την άλλη. Η γνώμη μου είναι. Πολύ περίεργο παιδί αυτή. Πολύ περίεργο. Προφανώ θέλει να δοκιμάσει πράγματα, θέλει να παρτάρει, δεν θέλει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Το οποίο να σου πω και κάτι στα 17 μου φαίνεται και κάπω λογικό από τη μία. Απ' την άλλη, είναι δικαίωμά σου να είσαι πιο όρημη σε αυτό το κομμάτι και να πει: Ω κυρία μου, δεν θέλω. Δεν θέλω. Θέλω κανονικά. Όσο αν είμαστε μαζί, να είμαστε μαζί. Είναι τελείω απόφαση, ξέρει μερικά πράγματα. Είναι ένα κλικ στο κεφάλι που σου λέει ότι αυτό δεν υπάρχει. Χ. Συνήθω ο λόγο που αφήνουμε και δεν βάζουμε χ σε πράγματα και μένουμε και να σκεφτόμαστε και πώ και τι, είναι ότι βαθιά μέσα μα πιστεύουμε ότι θα αλλάξει ο άλλο, ότι θα γυρίσει πίσω κλαίγοντα, ότι θα ζήσουμε τον τέλειο έρωτα και όλα αυτά τα σουξουμούξου, μανταλάκια προ πίσω και τα ερωτικά παιχνίδια. Δημιουργούν έτσι μια φούσκα τεράστια πάθο και αυτό. Ναι, που είναι αλήθεια βέβαια αυτό. Ξεφουσκώνει όμω πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνετε, αν βρεθείτε πάλι μαζί, τα ίδια θα γίνουν μέσα σε ούτε μήνα. Εγώ λέω να κάτσει με το καινούριο σου κορίτσι, να δει πώ είναι, να δει αν όντω πραγματικά σ' αρέσει, αν νιώθει ερωτευμένη. Πάμε παρακάτω. Είσαι πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Αλλά καταλαβαίνω ότι τα δράματα σε αυτή την ηλικία είναι. Ε, τέλειο. Είναι τέλειο. Υπάρχει ροπή. Δράμα queen. Δεν είναι τυχαίο αυτό το δράμα queen, ρε παιδιά. Είναι λογικό. Θέλουμε να ζήσουμε αυτό το super duper. Και εγώ έτσι ήμουν στην εφηβεία. Και πιο πολύ ακόμα. Κλάματα χριστέ μου, χριστέ μου, Παναγία μου. Όχι όπω τώρα είναι λιγότερα τα κλάματα, αλλά είναι λίγο με πιο. Βαράσκω και το κεφάλι στον τοίχο. Ενώ μικρή δεν το βάρε, βέβαια. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Είναι λίγο πιο όρημα τα κλάματα πια. Πολύ ωραίε μου λες, Δίνω. Και κουράγιο πολύ δίνω στου ανθρώπου. Ότι θα μεγαλώσουν και τα ίδια σκατά θα κάνουν. Χριστέ μου. μου δεν. Φύγε. Κάτσε με το καινούργιο, αφού έχει. Έχει κάτι να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή. Έχει να πάρει αγάπη. Έχει να μοιραστεί πράγματα. Γιατί? Την ικανοποίηση που σου κάνει τη ζωή μαύρη. Όχι. Και έχει και πανελληνίε, οι οποίε τι είπαμε το, είπαμε, το είπαμε λίγο στην αρχή και μετά το ξεχάσαμε. Έχει μυαλό να διαβάσει. Κάτσε, θα φύγει κιόλα. Θα πα σε κάποιο πανεπιστήμιο εκτό. Κάτι. Θα, θα τελειώσουν όλα αυτά. Θα βρούμε καινούργια. Έχω κι άλλα. Δεν έχω άλλο, τελείωσα. Έχω χαζέψει, ε. Φέρτε μου καμιά δεκαριά να τα διαβάζω όλα. Παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού. Αυτό είναι το podcast μου, όσα ξέρει η Μαρία. Τι να πω. Τρελάνετε με κι άλλο. Μπορείτε. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι καυτό και θέλω καυτά θέματα. Θέλω καλοκαιρινέ διακοπέ για πάντα. Πού θα μου στείλετε, λέει, τα γράμματα. Πολύ καλή μου να, uh, .gr. Μαρία Σολομούκα το Παύλα, Official το Instagram μου. Μπείτε, πατήστε και εκείνο το κουμπί στο .gr. Μπείτε και θα δείτε. Ψάξτε με. Και από κάτω έχει στείλει τη γράμμα στη Μαρία. Το ink, το πατάτε, μπαίνετε, γράφετε ωραιότατα. Ακούστε κανένα podcast. Μπείτε σε κάποια εφαρμογή από το κινητό σα, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, όποια εφαρμογή podcast έχετε. Εμεί είμαστε με ανοιχτά μυαλά. Θα τη δεχτούμε. Μπείτε να ακούσετε όσα ξέρει Μαρία και όλα τα άλλα όσα ξέρει Μαρία. Γιατί πριν μου γράμμα, καταλαβαίνετε ότι είναι υποχρεωτικό να έχετε ακούσει όλα τα 80 podcast. 80... 80... Οπότε κλείνουμε τα 100 είπαμε σε κανένα δίμηνο Γίνει παρτά εδώ Όλα τα podcast μου θέλω να τα ακούτε Γιατί μπορεί να έχω απαντήσει τα θέματά σας Καταλάβατε μην λέμε τα ίδια και τα ίδια Που τα ίδια και τα ίδια λέμε αλλά με άλλα λόγια Σας αγαπώ σας φιλώ περάστε τέλεια Ο Μάης είναι καταλαβαίνετε Τα προεόρτια οπότε εορτάστε Και τώρα θα πάρω την εκδίκησή μου Κάντε subscribe που η κοπέλα έχει γλυσάξει Γιατί δεν μπορεί χωρίς subscribe Ουρανό, τέλο, κι άλλα, κι άλλα. Έλα! Δεν θα πω άλλα. Pod Το καλό να ακούγεται.